με ποιες συνθήκες εργάζονται, σε τι βάθος εργάζονται και, τι... και αυτό το ρεύμα. Αισιοδοξούμε ότι από τα οπωσδήποτε όλα, εάν και η σημερινή κυβέρνηση, όπως και οι άλλοι, θα περνούσαν τη σταματή. Δυστυχώς, από το 2010 μέχρι και σήμερα, οι συνταξιούχοι από μέρα σε μέρα πάνε πίσω. Τα αιτήματα τους είναι πολλά, δεν επιλύονται, οι μισθοί έχουν διαλυθεί, οι γιατροί δεν υπάρχουν, περίθαψη δεν έχουμε, γιατρούς δεν έχουμε, υποσχέσεις είχαμε, δεν έχουν υλοποιηθεί και δεν έχει γίνει τίποτε. Η νέα κυβέρνηση στα μέτρα τα οποία εξήγηλε προεκλογικά ακόμα δεν έχουν μπει στην υλοποίηση για τους συνταξιούχους και συνεχίζεται ο αγώνας των συνταξιούχων. Οι οικογένειες υποφέρουν, είναι συνάλφοι οι οποίοι έχουν μπει σε σύνταξη και δυστυχώς υπάρχει ένας νόμος που από 1η-15 δεν παίρνουν τη σύνταξή τους. Οι άλλοι από 1η-9η του 2013 δεν παίρνουν το εφάπαξ. Με αποτέλεσμα να είναι όλοι οι συνταξιούχοι να βρίσκονται σε άθλια κατάσταση, με αποτέλεσμα να βρίζουν και την απερχόμενη κυβέρνηση και τη σημερινή κυβέρνηση, η οποία δεν έχει και λίγο χρονικό διάστημα ακόμα. Γιατί βλέπουμε ότι κανένας δεν ενδιαφέρεται για τον κλάδο του συνταξιούχου. Τι προτίθεστε να κάνετε, κύριε Ανδρεάδη, τι θα πείτε σήμερα στα μέλη σας, εσείς ως πρόεδρος? Εκείνο που κάναμε είναι ότι για όλα όσα έχουν κοπεί, είτε λέγονται μισθοί, είτε λέγεται επικουρικό, είτε λέγονται δώρα Χριστουγέννων, είτε λέγεται δώρο Πάσχα ή οτιδήποτε, έχουν πάει στα δικαστήρια. Έχουν βγει ορισμένες αποφάσεις, δεν έχουν βγει οι αποφάσεις των δικαστηρίων, άλλες εγκρεμούν και περιμένουμε από την ελληνική δικαιοσύνη να δικαιωθούμε, γιατί οι νόμοι των περικοπών είναι αντισυνταγματικοί, με τους νόμους αυτούς εδώ αυτά που κόψαν είναι παράνομα και πιστεύουμε ότι θα υλοποιηθούν οι προβλέψεις μας όλες και θα έρθουμε στην αρχική μας θέση με τις αποφάσεις των δικαστηρίων, τις οποίες και περιμένουμε. Το δικαστήριο ήδη είναι ακόμη πραγματικές, πρέπει να επανέλθουμε τουλάχιστον και από 1η-9η του 2013 δεν χορηγούν σε κανέναν σύνταξη. Με αποτέλεσμα είναι ότι πιθανόν... Το πρώτο και το βασικό είναι ότι πρέπει να ενεργοποιηθούν όλοι οι συνταξιούχοι όπου και αν ανήκει ο καθένας. Γιατί με τον τρόπο που λειτουργούμε μέχρι τώρα και με τον τρόπο που αντιδρούν οι συνταξιούχοι, είναι αυτά τα αποτελέσματα που είχαμε, τα αρνητικά, τα τελευταία και μεγάλα αποτελέσματα για μας. Εσείς εν τη ενώση λοιπόν, Το καλύτερο είναι η ενεργοποίησή τους. Σε πανελλαδικό επίπεδο έχετε έτσι με άλλους συνταξιοδοτικούς φορείς επαφές? Ανήκουμε στην Ομοσπονδία των Συνταξιούχων της ΔΕΗ, είναι 18 σωματεία. Είναι μια ομοσπονδία ενεργοποιημένη, θα έλεγα από τις καλύτερα ενεργοποιημένες ομοσπονδίες. Υπάρχει μια καλή δουλειά, γίνεται μια καλή δουλειά, αλλά δεν ενεργοποιείται ο κόσμος κάτω. Μάλιστα. Χρειάζεται μια όθηση οπωσδήποτε, ένα κίνητρο. Εσείς ως έμπειρος έτσι, και από άλλους χώρους, κύριε Κριτζάνη, και στέλεχος στο συγκεκριμένο σωματείο βασικό, πώς βλέπετε να διαγράφεται το μέλλον των συνταξιούχων από εδώ και πέρα? Θεωρώ ότι θα πάμε σε χειρότερες καταστάσεις και όχι καλύτερες. Γιατί τα προβλήματα υφιστάμενα τα γνωρίζουμε. Υπάρχει μεγάλο οικονομικό πρόβλημα για την κάλυψη των συντάξεων και όλων των άλλων ασφαλιστικά ταμεία και λοιπά. Υγεία και λοιπά. Ότι το ΠΕΚΑ του Ελεμαΐδους θα παραμένει ως έχει, μαζί με το ΠΕΚΑ Θεσσαλονίκης, το ΠΕΚΑ Μεγαλούπολης, το ΠΕΚΑ Αθηνών και το ΠΕΚΑ Κουζάνης. Όλα τα υπόλοιπα ΠΕΚΑ συγχωνεύονται, χάνονται, άλλα πάνε στα νοσοκομεία, άλλα μένονται με το ΙΚΑ. Εμείς καταφέραμε να ενώσουμε το ΙΚΑ με εμάς και όχι να διαλύσουμε εμάς. Με αποτέλεσμα είναι, υπάρχει ένας μικρός αριθμός γιατρών που εξυπηρετούνται κάπως. Εάν πάρετε τώρα που θα πάτε στο σπίτι σας την εξόπιση του 2010 και τη συγκρίνετε με